Γεια σου, ομορφιά μου, τι μου κάνεις, πώς είσαι, πέρασε μια. Α, καλώς ήρθες σε αυτό το vlog, φιλενάδα, ξέχασα να σου πω. Καλώς ήρθες, πέρασε μια εβδομάδα και εγώ πραγματικά με αυτή τη ζέστη νομίζω ότι πρέπει να μπω σε καλοκαιρινό mood. Αμέ, και δεν εννοώ φτιάχνω βαλίτσα και φεύγω, καλά τα ήταν. Να σου έλεγα τώρα, τα παρατάω όλα και μπέλα τσάω. Αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Λοιπόν, η μέρα μου ξεκίνησε φιλενάδα με ένα πάρα πολύ ωραίο παγωμένο φραπεδάκι και μετά, όπως βλέπεις και εδώ πέρα, έκανα το άπλωμα των χαλιών μου. Άλλο ένα στοιχείο που με το που βγάζεις τα χαλιά γελάς και καλοκαίριασε ένα πράγμα. Λοιπόν, άνοιξα εδώ πέρα την κάμερα να σου πω ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή να αναστηλωθώ, να μπω στο καλοκαιρινό μου. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Αρχικά θέλω να πάω να κάνω ξανά έναρξη στο κολυβητήριο, όπως και πώς περίμενα να γλυκάνει ο καιρός φιλενάδα για να δροσιστώ στην πισινούλα και γενικά να αρχίσω το άθλημα. Τώρα εδώ πέρα δηλαδή μέχρι να φύγω, ας το απολαύσω. Δεύτερο, θέλω να πάω να κάνω μια αναστήλωση όσον αφορά τις τρίχες μου. Θέλω δηλαδή να κάνω αποτρίχωση. Ήρθε η δεύτερη συνεδρία του χρόνου που κάνω. Να κάνω τον Αλεξανδρίτη μου και γενικά να βγάλω και τη φρυδούμπα έτσι λίγο έτσι να φτιαχτώ. Και μετά θέλω να φτιάξω και τα νύχια μου, γιατί βλέπεις, τα έχω φτιάξει από Μεγάλη Τετάρτη. Εντάξει, εμένα δεν μεγαλώνει και πολύ εύκολα το νύχι, να τα λέμε και αυτά. Αλλά θέλω έτσι λίγο να βάλω, ρε παιδί μου, το καλοκαιρινό μου τα πάνω, να κάνω ένα χρωματάκι και να τα βάλω mermaid. Έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, το νύχι έχει να παιχτεί δύο σενάρια. Ή αυτή τη φορά θα τα φτιάξω μόνη μου, ή δεύτερο σενάριο, το οποίο δεν θα στο αποκαλύψω γιατί περιμένω μια έτσι απάντηση, μακάρι Παναγία μου, οπότε θα το δεις και εσύ. Αυτό περιμένω απάντηση από μια κοπέλα, η οποία την ξέρετε, αλλά δεν θα αποκαλύψω ακόμα τίποτα. Μετά έχω να σου πω ότι μπαίνεις, δέλεις, δεν θέλεις, μπαίνεις σε καλοκαιρινό mood, γιατί αρχίσανε και εκδρομές στο σχολείο, οπότε εσείς θα βλέπετε αυτό το βίντεο, αλλά εγώ όταν θα το βλέπετε θα είμαι στο Ναύπλιο και στο Τολό, είναι η πρώτη μας ημερήσια εκδρομή με το σχολείο, οπότε εσείς θα βλέπετε το βίντεο και εγώ θα είμαι στο Τολό. Θα σας κάνω stories παράλληλα, οπότε αν δεν με έχετε ακόμα ακολουθήσει στο Instagram, κάντε ένα follow για να δείτε πώς τσαλακωρωμαι και τι θα γίνει και στο Ναύπλιο. Έχω έρθει εδώ πέρα στο κολυβητήριο. Α, αμέ, κάναμε την έναρξη. Είμαστε κομπλέ. Να αρχίσουμε πάλι. Έτοιμοι εδώ πέρα, ετοιμαστήκαμε. Βάλαμε το σκουφάκι μας. Εδώ είναι και η φίλη μου η Μαρία. Γεια! Yeah. Να έρθω από το Δεκέμβριο. Πραγματικά. Και είναι τόσο τέλεια. Ελπίζω να είναι και το νερό ζεστό. Γιατί ξέρετε, εγώ δεν μπορώ και τα κρύα πραγματάκια. Οπότε πάμε να κάνουμε προπόνηση και θα το πούμε μετά. Και γεια σας ξανά. Λοιπόν, ήρθαμε, παιδιά. Πραγματικά όμως, τι ζέστη είναι αυτή. Δηλαδή, λέγαμε έλα να ζεστάνει ο καιρός, αλλά δεν υποφέρεται. Αρχικά τα συναισθήματά μου με το που άρχισα σήμερα την προπόνηση είναι τέλεια, απερίγραπτα, απίστευτη δροσιά, απίστευτη άθληση. Σιγά σιγά το πήγα, δεν το πήγα μονοκόμματο. Και όλα καλά, έκανα και το μπανάκι μου, ήμουν πολύ δροσερή. Μπαίνω, παιδιά, μέσα στο αυτοκίνητο και τρώω μία ξενέρα του τύπου, δηλαδή. Πραγματικά, μπήκα μέσα και έσταζα από τον υδρότα και λέω, α, αλήθεια τώρα, η ζέστη του αιώνα με έπιασε μια φοβερή πνηλία από το κολυβητήριο μέχρι το σπίτι να έρθω. Της λέω της φίλης μου, νιστάζεις ή εγώ είμαι λίγο, μια φοβερή έτσι η πνηλία. Παράλληλα, ένιωθα και μια ευεξία και λέω, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να νιώθω και ευεξία και η πνηλία. Δηλαδή, κάτι δεν γίνεται σωστά. Παιδιά, αν από τώρα που είναι Μάιος αρχίσουν οι ζέστες, κανονικά τον ήπιαμε. Πραγματικά, τη ρουφήξαμε ξεκάθαρα την πορτοκαλάδα. Και αυτό που είδα, ενώ εντάξει, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όταν πήγαινα κολυβητήριο, πήγαινα προς το δροσερό, δηλαδή δρόσιζε ο καιρός. Τώρα, παιδιά, με τη ζέστη, απίστευτη με το. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω, τα έχω χάσει σήμερα, πραγματικά. Η πισίνα άρχισε και με τραβάγε το χλώριο στη μούρη μου. Με το που ήρθα εδώ πέρα, παιδιά. Μπορεί και να ήπια και 4 μπουκαλάκια νερό, πραγματικά. Και πραγματικά θα κάνω τώρα την ενυδάτωση, γιατί νομίζω ότι τραβάει πάρα πολύ άσχημα το δέρμα μου χωρίς ενυδάτωση. Έχω κατακοκκινήσει. Εν τω μεταξύ, δεν ήρθα τώρα, έπλυνα τα πιάτα, έκανα 2 μπάνια. Με δόλια η μάνα για να τα προλάβει όλα. Και στο καπάκι έβαλα να βάλω φαγητό. Μαγείρεψα βασικά. Έβαλα να μαγειρέψω φιλενάδα. Έβαλα κόρτον μπλου.
Μην φανταστείς και στα χυλάκια με δυο όπως και διποτήνητά τους. Ναι. Και βράζω τώρα και λίγο πληγούρι που τους αρέσει στα παιδιά. Και να φανταστείς τώρα έφαγα και το πρωινό. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν προλαβαίνω καθόλου. Πραγματικά. Κάτσε να υδατώσουμε και τη μούρη. Δεν ξέρω παιδιά, εγώ πάντως μου άρεσε πάρα πολύ που έκανα έναρξη στο κολυμπητήριο, όλα καλά, τέλεια, με τα χαρτιά, γιατί εγώ γενικά είμαι και λίγο γκαντέμο, ενώ είναι όλα τα χαρτιά τακτοποιημένα, πάντα κάτι φταίει, δηλαδή πάντα κάτι φταίει, πάντα κάτι λείπει, δηλαδή ένα έλεος είμαι. Αυτά, λοιπόν, πάω τώρα να δω πώς πάει το πληγουράκι και θα τα πούμε. Λοιπόν, το πληγουράκι πάει μια χαρά. Θα το δοκιμάσω γιατί δεν θέλει και πολύ πολύ το πληγούρι. Να σου πω την αλήθεια. Τα κοτοπουλάκια μου ψήνονται στο φούρνο. Οπότε θα περιμένω και τα παιδιά να δω και τι άλλο θα κάνω εδώ πέρα στην κουζίνα. Καμιά τακτοποίηση τρελή. Οπότε θα τα πούμε. Και γεια σας ξανά, περάσανε μέρες και ώρες από την τελευταία φορά που τα είπαμε και έχουν αλλάξει κάποια πραγματάκια. Τι εννοώ, απάντηση μου ήρθε όσον αφορά στην κοπέλα που θα πήγαινα να φτιάξω τα νύχια μου, όμως δεν συμπέσανε οι ώρες μας, οι συγκυρίες μας, ξέρετε, εγώ με τα παιδιά, δεν μπορώ τώρα και αυτά, οπότε αναγκάστηκα και έφτιαξα τα νύχια μου μόνη μου, μπήκα τελείως σε καλοκαιρινό mood όσον αφορά τα νύχια μου, έκανα ένα very κοκκί και από πάνω έβαλα τη σκόνη, τη Mermaid, η οποία την αγαπώ πάρα πολύ και εσείς αν ασχολείστε με τα νύχια πραγματικά, η σκόνη είναι από ίντικο, δεν είναι χορηγούμενο, εγώ απλά το λέω από την εμπειρία μου, είναι ό,τι καλύτερο. Μπορεί να είναι λίγο τσουχτερές, γιατί ξέρεις αυτό το βαζάκι λες, ρε παιδί μου εντάξει είναι ένα βαζάκι, πόσο πια, αλλά πραγματικά είναι value for money, αλήθεια σου λέω, είναι φοβερές. Οπότε έκανα τα νύχια μου μόνη μου, έκανα τη συντηρησούλα μόνη μου και βασικά είχα να πάω και στην αισθητικών για να κάνω την αποτελέσματα. Τρίχωση. Πάλι δεν βγήκαν οι μέρες, πραγματικά δηλαδή. Αυτή η εβδομάδα με έχει πάει λίγο τσόλο, για να μην σου πω τι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Κατά τα άλλα, όμως παρόλα αυτά, έχουμε βγάλει χαλιά, έχουμε κάνει τα νυχάκια μας, ξεκίνησα κολυμπητήριο. Μπήκαμε δηλαδή στο καλοκαιρινό mood. Θα μπούμε τώρα, ποιος είναι. Okay. Λοιπόν, σήμερα που λέτε το μενού σήμερα έχει μακαρόνια με κιμά, τα οποία θα ξεκινήσω σε λίγο να φτιάχνω το κιμά. Έχουμε διάβασμα και τι έχω να πω, τίποτα. Οπότε πάμε να κάνουμε τα μακαρόνια με το κιμά. Λοιπόν, έχω φτιάξει εδώ πέρα το κιμά μου, πουρπουληθριάζει κιόλας. Πουρπουληθριάζει, τι ωραία λέξη. Λοιπόν, και τώρα έχω αυτό το νεροχύτη που μου κάθεται εδώ. Λοιπόν, φτιάχνω το νεροχύτη, θα τελειώσω και με το κιμά, θα βράσω και με τα μακαρόνια και βουαλά! Και έτοιμα και τα μακαρόνια μου, αυτά είναι τα μαύρα, τα δικά μου και όποιος θέλει τα άσπρα και ο κυμαδάκος. Και τι σας είπα εγώ, θέλω να πλύνω το νεροχύτη και βουαλά, ξαναφάγανε τα παιδιά και κάπως έτσι γεμίζει συνέχεια ο νεροχύτης. Και ήρθαμε εδώ πέρα τώρα στο γνωστό το μέρος, φάγαμε όλα καλά και ήρθαμε τώρα να διαβάσουμε. Το μεταξύ ήρθαμε λέω και δεν βλέπετε το μικρό μικρέ. Τέλειο, όπως πάντα τέλειο το φαγητό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, η φάση είναι γιόλο, πραγματικά. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας, μια μέρα στην αρχαία Ολυμπία. Δεν έχουμε πει, εν τω μεταξύ, η φάση είναι ότι πλην το ότι την Κυριακή θα πάμε στο Τολό και στο Ναύπλιο, μας κάνει μια πάρα πολύ ωραία, θα μας κάνει η δασκάλα της Τετάρτης μια τέλεια εκπαιδευτική εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία. Γι' αυτό κιόλας θα πάμε, γιατί εστιάζει το τελευταίο μας κεφάλαιο στην ιστορία στην αρχαία Ολυμπία. Οπότε τον Ιούνιο θα πάμε στην αρχαία Ολυμπία για να δούνε τα παιδιά τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 5 σημαντικότερα μουσεία. Αισθάνομαι ευτύχες μπλέτσας στην τοποθεσία στο δωμάτιο του παιδιού. Είδες πόσο ενημερωμένη είμαι, αμέ. Οπότε εγώ βλέπω ότι δεν έχετε μπει στο κεφάλαιο αρχαία Ολυμπία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η γλώσσα
Δεν έχουμε, γιατί τα είχαμε κάνει και επειδή θα ανεβάσουν και ένα θεατρικό του Αριστοφάνη, κάνανε πρόβες, οπότε δεν προχωρήσανε στην κλώσσα. Οπότε θα κάνουμε απλά την επανάληψή μας το Σάββατο, γιατί την Κυριακή θα πάμε στην εκδρομή. Οπότε δεν θα προλάβουμε να κάνουμε την Κυριακή επανάληψη. Οπότε το Σάββατο θα διαβάσουμε. Δεν έχουμε αγγλικά, τα έχουμε κάνει. Εντάξει, είμαι τρέλα, είμαι πολύ γιόλο σήμερα. Εγώ χαρούμενος. Και εγώ είμαι χαρούμενη. Ένα πράγμα, πραγματικά. Δόξα τω Θεώ. Η καλύτερη Παρασκευή. Η καλύτερη Παρασκευή, πραγματικά. Λοιπόν, αυτά θα σας αφήσουμε για να ξεκουραστούμε και για να ξεκουραστούμε και θα τα πούμε. Και γεια σας ξανά, έχουμε έρθει εδώ πέρα να πιούμε το καφέ μας, στη θάλασσα φυσικά, ναι. Και έχω έρθει εδώ πέρα με την Ουρανία. Ουρανία, πες μια καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα λέει ο κόσμος, Χριστιανή μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μεταξύ έχω πάει το Γιώργο στην γιαγιά του να κάτσει και εμείς ήρθαμε εδώ πέρα. Δεν έχω άλλο κάτι άλλο να σας πω. Πραγματικά έχουμε μπει ήδη στο καλοκαιρινό mood. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Οπότε σκέφτομαι να το κλείσω το βίντεο κάπου εδώ. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.